Στην εξάρθρωση εγκληματική ομάδα, η οποία διέπρατε απάτε με τη χρήση πλαστών πιστοτικών καρτών κλόνων στο Ηράκλειο. Προχώρησαν οι αρχέ μετά από μεθοδική έρευνα και προανάκριση από το τμήμα αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματο και με την επιχειρησιακή συνδρομή του τμήματο ειδικών αποστολών τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη. Η δράση τη ομάδα, που όπω όλα δείχνουν ξεκίνησε τον Αύγουστο, έφτασε να μετρά μέσα σε λιγότερο από δύο μήνε λίγα 300.000 ευρώ και κινούνταν με άξονα την έκδοση πλαστών καρτών που ήταν κλόνοι όμω πραγματικών, τι οποίες τα μέλη τη οργάνωση μετά την έκδοσή του τις χρησιμοποιούσαν για να κάνουν ακριβέ αγορέ κοσμημάτων και ζωή παραδυσένια σε πολύτελή ξενοδοχεία. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία σχετικά με την προσπάθεια εξόφληση τη διαμονή σε ξενοδοχείο από ένα ζευγάρι αλλοδαπών με τέτοια κάρτα. Το ζευγάρι έκανε ντόλτσε βήτα σε πολυτελέ ξενοδοχείο τη Χερσονήσου, απολαμβάνοντα ανέσει και αγοράζοντα επώνυμα ρολόγια. Αλλά στην πραγματικότητα έκανε πολυτελή βίο με αυτέ τι κάρτε κλόνου 14 στον αριθμό που δεν είχαν αντίκρισμα. Μάλιστα, ο 33χρονο και οι 27χρονοι που εμφανίζονταν ω τουρίστε, αγόρασαν και 11 επώνυμα ρολόγια καθώ αδυναμία στα ακριβά που τα έστειλαν μάλιστα με εταιρεία ταχυμεταφορών στην Αττική και παρελήφθησαν από δύο άτομα μέλη επίση τη εγκληματική ομάδα. Χθε το μεσημέρι, στη διάρκεια συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικού σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με τη σύλληψη ενό 24χρονου ω μέλος τη εγκληματική ομάδα την ώρα που έκανε αγορά και παραλαβή ρολογιών με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα παρτίζεται από πέντε Ρώσους και Σλοβένους από 24 έως 38 ετών, οι οποίοι έχοντα υποκλέψει δεδομένα τραπεζικών καρτών που είχαν εκδοθεί από τράπεζε του εξωτερικού, κατασκεύαζαν κράτες, κλόνου και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τες, πραγματοποιούσαν ταξίδια σε πολυτελή ξενοδοχεία και αγορέ στι οποίε έβαλε φρένο η επιχείρηση τη αστυνομία.